Το δίλημα λοιπόν είναι, ή οι εργαζόμενοι και ο λαός θα δώσουν έγκριση σε αυτή την πολιτική που τους έχει τσακίσει τη ζωή πραγματικά, ή θα ενισχύσουν το κουκουέ που λέει, και είναι το μοναδικό που το λέει, ότι πρέπει να φύγει η χώρα από αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, mm-hmm. να σπάσουν τα δεσμά και να ζήσουμε σε μια άλλη οργάνωση της κοινωνίας και της οικονομίας. Μπράβο. Όταν έγινε η διάσκεψη των πολιτικών αρχηγών το 2015 για το τρίτο μνημόνιο, ο κύριος Κουτσούμπας που ήταν μέσα, ξέρετε τι είπε, ότι εμείς ναι μεν είμαστε κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν θεωρούμε ότι τώρα πρέπει να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ. Όχι κύριε Τάκη, δεν είπε αυτό ο κύριος Κουτσούμπας. Γραμματέα, λύση εκτός ευρώ. Λύση εκτός ευρώ. Όχι. Όχι. Αυτό είπε και διαστρεβλώνεται. Έχει πει ο κύριος Παυλόπουλος. Διαστρεβλώνεται. Το έχει πει δημοσίως. Όχι κύριε Τάκη, η θέση του Κουκουέ μέσω και του Γενικού Γραμματέα δεν είναι αυτή. Είμαστε επίσης κάθετα αντίθετοι και δεν είναι αντίφαση αυτό με το να φύγει η Ελλάδα από το ευρώ αυτή τη στιγμή και να επιστρέψει σε ένα εθνικό νόμισμα. Και εγώ ήμουν στο Κουκουέ το 2015. Είσαι στη διάσκεψη των Προέδρων. Ήμουν στο Κουκουέ το 2015. Όπως είμαι και τώρα, δεν είναι αυτή η θέση μας. Των αρχηγών δεν είσαι. Η θέση μας δεν είναι αυτή. Η ερώτηση σχετικά. Η ερώτηση σχετικά. Έχω γράψει βιβλίο. Με το αν πάνε καλύτερα. Για αυτή τη διάσκεψη. Με αυτή την εξουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Είναι ένα ψευτοδίλημα. Είναι ένα ψευτοδίλημα. Και αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η κατάσταση, με αυτή τη σχετική δυνάμει, όταν στο καπιταλιστικό σύστημα, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανένας δεν μπαίνει στην ουσία εδώ. Πού συμφωνούμε, πού διαφωνούμε.